εργαζόμενοι στην Αθηναϊκή Συνδοποιία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών καταγγέλουμε τη συνδικαλιστική στοχοποίηση του συναδέλφου Βασίλη Παπαγεωργίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Συνδικάτου στην Αθήνα και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων της Αθηναϊκής Ειδοποιίας στην Αθήνα από την εργοδοσία της Αθηναϊκής Ειδοποιίας. Η εταιρεία, αξιοποιώντας την πολιτική της για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία, πολιτική η οποία συντάχθηκε σε συμμόρφωση και με την αντίστοιχη επιταγή του κατάπτυστου νόμου Χατζηδάκη και των προβοκατόρικων διατάξεών του για άσκηση ψυχολογικής βίας, προσπαθεί με κατασκευασμένες καταγγελίες και συκοφαντία να επιτεθεί και να διώξει τον συνάδελφο Βασίλη Παπαγεωργίου. Θέλοντας να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου μέσα στον χώρο δουλειάς, θέλοντας εμείς οι εργαζόμενοι να σκύβουμε το κεφάλι και να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τις αντεργατικές επιλογές στο όνομα της αύξησης και της διασφάλισης της κερδοφορίας της, επιχειρεί να παρουσιάσει τη συνδικαλιστική δράση που έχει αναπτύξει ο συνάδελφος ούτε λίγο ούτε πολύ ως εγκληματική ενέργεια, γιατί η στάση του είναι μαχητική και αταλάντευτη και η φωνή του είναι διεκδικητική και αγωνιστική. Άρα ενοχλεί και διαταράσει το καλό κλίμα. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Δεν συνενούμε στους σχεδιασμούς τους. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή της πάλης για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Αυτό το διάστημα η εργοδοσία της Αθηναϊκής Ειδοποιίας αξιώνει από τους εργαζόμενους να λένε και ευχαριστώ για τα ψίχουλα της αύξησης της τελευταίας επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας, για το γεγονός ότι απέριψε το σύνολο του πλαισίου ετοιμάτων χωρίς καν να το συζητήσει, επικαλούμενη την αβεβαιότητα και το εξωτερικό περιβάλλον για τα άρθρα προηγούμενων συμβάσεων που παραμένουν σε αναστολή και αφορούν μεταξύ άλλων και τη μείωση της αποζημίωσης του εκτός έδρας για τη νέα πολιτική της που αφορά τα έξοδα των πολιτών, οι οποίοι θα δουν το πορτοφόλι τους για την χρονιά που τρέχει να είναι μείον 1.440 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από ένα μισθό. Την ίδια στιγμή η εταιρεία έχει καθαρά κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η εντατικοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο, με συνέπεια συνάδελφοι να βγαίνουν σε αναρρωτική άδεια με σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης. Ακριβώς επειδή ο συνάδελφος συνδικαλιστής Παπαγεωργίου Βασίλη πρωτοστατεί για κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση της Αθηναϊκής Ειδοποιίας, αλλά και συνολικά στο κλάδο μας, δεν είναι τυχαία η επίθεση στο πρόσωπό του και κατεπέκταση στην Ομοσπονδία μας και στο ταξικά προσανατολισμένο συνδικαλιστικό κίνημα. Η εργοδοσία θέλει να στείλει το μήνυμα και στους υπόλοιπους εργαζόμενους ότι η ανάλογη στάση θα τιμωρείται με δυσμένεια, με την προσπάθεια μετατροπής του εργαζόμενου σε ξένο σώμα και με γενικευμένο πόλεμο που θα περιλαμβάνει από διακρίσεις σε βάρος του, πειθαρχικές διώξεις και θα φτάνει μέχρι και την απόλυση. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Η Ομοσπονδία και το ταξικό κίνημα συνολικά θα προστατεύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις κάθε αγωνιστή συνδικαλιστή και πρωτοπόρο συνάδελφο που παλεύει για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε απόπειρα συνδικαλιστική στοχοποίηση προς τον συνάδελφο Βασίλη Παπαγεωργίου από την εργοδοσία
Είσαι Αθηναϊκής ηθοποιίας.